υγεία, δουλειά. Λοιπόν, πάνε γάλα σήμερα το πρωί. Και αυτό είναι ψωμί. Με συγχωρείτε, θα κάνω κάτι μαζέψω, δεν θα φορτώσω στην καθαρίστρια. Δεν θα χαλάσω και το δεκόρ. 0,60. 0,60. Και αυτό 2 ευρώ. Τετραμελής οικογένεια. Τετραμελής οικογένεια. Κάθε μέρα 2,60. Το μήνα 78. 360 μέρες και όχι 365, 939 ευρώ. Αν βάλετε και τις 5 μέρες, 949 ευρώ. 950 ευρώ. 950 ευρώ. Μόνο για αυτή τη φρατζόλα και αυτό. Αξιοπρέπεια. Ωραία να μας τα δείτε. Και τι απαιτείτε, να δείξετε μια καρτούλα, κάτι, τι. Μας δίνουν μια κάρτα. Αφήστε κύριε. Μας δίνουν μια κάρτα και με αυτήν την κάρτα ψωνίζουμε κάθε εβδομάδα. Άμα είναι δύο άτομα ψωνίζει 50. Εγώ ένα άτομο ψωνίζει 25 ευρώ την εβδομάδα, ψωνίζουμε, φτάνουν. Σας δίνω δηλαδή από την πρόνοια μια κάρτα για 25 ευρώ την εβδομάδα. Από εδώ την παίρνουμε. Από εδώ την παίρνετε. Εσείς έχετε σύνταξη, έχετε κάτι. Έχω σύνταξη, παίρνω 350 ευρώ σύνταξη. Από εκείνα μου κόψανε 5, παίρνω 345. Και το νίκη σας πόσο είναι. Το νίκη μου είναι 250. Συγγνώμη, δεν θα πω εδώ πέρα στην τηλεόραση. Να μην αμήνω από τη ρίζα να σου πω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Πώς το πάτε. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Καταστροφή. Η ελληνική γενεοδορία δεν βασιζόταν σε δανεικά, σε διεφθαρμένους πολιτικούς. Αλλά δεν μου λες, με δανεικά εμείς. Οι Ιταλοί, 2,5-3. Οι Γάλλοι, άλλα 2,5-3. Οι Γερμανοί, μόλις προχτές, 5-3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, 3. Έρχομαι εγώ και σε ρωτάω. Το πρόβλημα είναι της Ελλάδας ή το πρόβλημα ότι στούκαρε ο καπιταλισμός παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Έχω έναν αριθμό. Είναι επίσημος και είναι δικός τους. Οι αγορές και οι αγορές και οι αγορές. Δεν είναι κρίση χρέους, ούτε κρίση δανείου. Είναι κρίση υπερσυσσόρευσης πλούτου. Το παγκόσμιο ΑΕΠ, όλα τα ζώα της γης που δουλεύουμε, παράγουμε περίπου 65 με 70 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Ευρώ, γιούρο, τρισεκατομμύρια. Οι αγορές έχουν στα χέρια τους, στο σίτι του Λονδίνου και Αλαχού, 800 τρισεκατομμύρια. Ευρώ. Δραχμή. Μπορούμε να επιτρέψουμε να επικρατήσει ένας λαϊκισμός που κρύβει αυτές τις συνέπειες, αυτές τις αλήθειες. Είναι ο φόβος της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ. Όπως και να το ονομάσετε, αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Το να ξεφύγουν τα πράγματα από κάθε έλεγχο θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους. Της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Ελπίδα. Ελπίδα. Φόβος. Πάγωσαν περαστικοί και μικροπολιτές στο άκουσμα του πυροβολισμού λίγο πριν τις 9 το πρωί στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα. Για να μην χρωστά τα παιδιά μου, λέει, μπαμ, αυτοκτονήσει αυτός να. Τιμωρώ. Κυρίες συνάδελφοι, εάν δεν κάνουμε μέτωπο απέναντι στην παράδοση της χώρας, θα είμαστε υπεύθυνοι. Και το γουδί δεν θα μας χωράει όλους. Τώρα πρέπει να πούμε όχι. Σας καλώ όλους σε μια συστράτευση για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζω. Ψηφίζω. Φταίνε όμως που φτάσαμε σε αυτή την κρίση σήμερα, Λιάννα. Οι ίδιοι που φταίνε παντού. Δηλαδή. Οι αστεί. Και οι μικροαστεί. Οι Έλληνες, οι πολιτικοί. Οι μικροαστεί που στηρίξανε δύο κόμματα τα ίδια από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί και μία πολιτική. Γιατί παρελκυστήκανε. Γιατί βγαίναμε από μία χούντα και βγαίναμε από μία χούντα και μετά επί 35-40 χρόνια μας πουλήθηκε το παραμύθι μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των πολυεθνικών, των μονοπωλίων και των μεγάλων εταιριών. Αυτοί λοιπόν συσσόρευσαν τον πλούτο και τώρα συζητάμε. Θα σου πω μια είδηση που θα τη συνδέσω με την ιστορία και νομίζω να με καταλάβει και ο Σουηδός και ο Άγγλος και ο Γάλλος και ο Γερμανός και οποιοδήποτε έχει στοιχειώδη αντίληψη του τι μπορεί να σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχρεωθήκαμε με βάση την κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ, στην Ευρώπη, όταν μπήκαμε, να ξεριζώσουμε ελαιόδεντρα.
Ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, τόσες 700.000 ήταν. Ελαιόδεντρα. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό λάδι δεν πιάνει φράγκο. Μόνο οι ελιές πουλούνται. Αυτή τη στιγμή οι φτωχοί στην Ελλάδα πάνε στα νεκροταφεία και στις εκκλησίες και κλέβουν το λάδι για να φάνε και να ζήσουν. Ελλαδίτσα. Ελλάδα. Και νιώθω την ανάγκη να σας πω αυτό. Στην πολιτισμένη Ευρώπη του 2011, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας που γέννησε τον πολιτισμό, υπάρχουν παιδιά στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν να φάνε. Μιλήματα, τέλος. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ήρθε η ώρα να κυβερνήσουμε την Ελλάδα διαφορετικά. Με ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Για να έρθει γρήγορα η ανάπτυξη, με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Για να υπάρξουν ευκαιρίες για όλους. Σε όσους βασίζουν την ύπαρξή τους στην καταστροφή, απαντάμε πως η Ελλάδα...